Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Σαν το σκύλο με τη γάτα. Νίκος Παπαδόπουλος είναι απασχολημένος γιατί καλοί μου φίλοι μας πολεμάνε πέρα από τους εδώ του ραδιοφώνου και οι άνθρωποι του Άρη και της Νόβα, γιατί βάλανε πριν από την εκπομπούλα μας τις δηλώσεις από την συνδρομητική. Οπότε ο Νίκος είναι απασχολημένος για λίγη ώρα. Λέει, εγώ να ξέρετε πιστεύω ότι απλά βαριέται και βγήκε λίγο έξω να πάρει τον αέρα του. Θα πίνει τον καφέ τον Νίκος Παπαδόπουλος. Εγώ αν βγω και δω ότι υπάρχει τσιγάρο στο χώρο, θα πάρω στο τηλέφωνο, γιατί είμαι άνθρωπος με συνείδηση και πρέπει να το κάνω. Να ξέρετε καλοί μου φίλοι, δεν φταίω εγώ, τα λέω, εξηγούμε. Νίκο Παπαδόπουλε, που είσαι κάπου έξω και με έχεις αφήσει εδώ μόνη μου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 7.30 σε αυτή την κουτσουρεμένη εκπομπή μας σήμερα. Ξεκινήσαμε παρά 10, παρά 5 σχεδόν. Αλλά δεν πειράζει καλοί μου φίλοι, μπορούμε έστω και σε αυτή τη μισή ώρα να πούμε ωραία πραγματάκια. Ο Νίκος θα δώσει προβλέψεις για Super League νομίζω. Τον είδα αποφασισμένο να σας στείλει όλους στο κουβά, γιατί στο αμείο ποτέ. Εγώ σκέφτομαι αν θα κάνω μία απόπειρα, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Άκουσα το πρωί σταυροκόλκα στο ψυχιατρίο μαζί με Μπάμπη, που κάτι έδωσαν για Super League. Ο Σταύρος θέλει να δώσει και Ευρώπη, αλλά δεν έδωσε τελικά από ό,τι κατάλαβα. Δεν ξέρω. Θα το σκεφτώ. Με προβληματίζει λίγο η αγωνιστική. Με προβληματίζει και το γεγονός ότι δεν, όποτε λέω κάτι δεν, δεν θέλω να σας πάρω στο λαιμό μου, καλή μου φίλη. Οπότε θα το σκεφτώ. Ο Νίκος όμως θα δώσει για όλα. Και διαβάζω τώρα εδώ Γιώργο Μπόγρη, που ξέρετε ότι σαν εκπομπή του έχουμε μια δυναμία, όχι αγωνιστικά, για αυτό που είναι ρε παιδί μου, γιατί είναι μια κατηγορία μόνο στο Γιώργο Μπόγρης. Και στο blog του, στον Εσάκε, αυτό το είδωλο, αυτός ο τύπος ο ωραίος, παρουσιάζει τα 5 πράγματα χωρίς τα οποία δεν μπορεί να ζήσει. Δηλαδή, ο Γιώργος Μπόγρης έχει αυτό το είδωλο blog στην επίσημη σελίδα του Εσάκε, εκεί όπου κάθε παίκτης από μια ομάδα μοιράζεται κάποιες σκέψεις του πριν από αγώνες. Ο Μπόγρης ξεχώρισε τα 5 πράγματα τα οποία έχει στην καθημερινότητά του. Νούμερο 1. Ο Τζούλιους, για τους φίλους Τζούλ. Και λέει, ναι, ξέρω, δεν είναι πράγμα, μην πέσετε πάνω μου φιλοζωικές. Είναι το παιδί μου, εισαγωγικά. Η αστήρευτη πηγή χαράς και αγάπης, η παρέα μου. Βόλτες, παιχνίδια, χάδια, τι να σας λέω τώρα. Ναι, ωραία. 2. Μουσική. Δεν ζω χωρίς μουσική. Από την ώρα που θα ξυπνήσω ως την ώρα που θα κοιμηθώ, στο αμάξι, στο σπίτι, θέλω να ακούω μουσική. 3. Μπάσκετ. Μπράβο ρε Γιώργο Μπόγρη, μπράβο ρε είδωλο, είναι το μπάσκετ εκεί στη λίστα του. Το α και το ω. Η ψυχοθεραπεία μου και μετά από τόσα χρόνια τρόπο ζωής. Όλα περιστρέφονται γύρω από αυτό, λέει ο Μπόγρης. 4. Κινητό. Στα όρια του εθισμού, το τηλέφωνο μου είναι η προέκταση του χεριού μου και όλοι παραπονιούνται ότι δεν ξεκολλάω, το παραδέχομαι, έχω πρόβλημα. Αυτό δεν είναι το πρώτο στάδιο και δεν είναι μόνο το ότι μιλάω, στέλνω μηνύματα, χαζεύω στα social, ναι, ωραία. Και 5. Ο καφές. Ένα δάκρυ κύλησε και μόνο στη σκέψη, φέτος πρέσω σκέτο, ειδικά τριπλό, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, χωρίς αυτό νιώθω πως δεν αποδίδω το ίδιο. Η αεροτελεστία όταν το μοιράζομαι με φιλαράκια πάνω στο κύμα. Αυτά από μένα, θα πούμε σύντομα. Κλείνει ο Γιώργος ο Μπόγρης. Που λένε σε εκπομπή, να ξέρετε. Με τον Νίκο τον θαυμάζουμε. Τον έχουμε πρότυπο γενικότερα. Είναι μια κατηγορία μόνος του. Δείχνει το δρόμο σε πολλούς. Δεν με νοιάζει αγωνιστικά πραγματικά. Το βγάζω, το ξεχωρίζω. Ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τίποτα και επειδή είχε περάσει από εδώ από εμάς και τον έχουμε γνωρίσει και προσωπικά, είναι αλλού. Είναι αλλού ο Γιώργος ο Μπόγρης, αυτός ο άνθρωπος, ο τύπος ο ωραίος. Κατά τα άλλα, τι γίνεται, ένας χαμός πάλι στον Ολυμπιακό και συνεχίζονται αυτές οι απαντήσεις, Μαρινάκι, Κόκαλη. Δεν ξέρω που θα πάει αυτό το πράγμα, παιδιά. Εμείς πάντως διασκεδάζουμε, δεν λέω. Ψωμί μας δίνουνε, ωραία πραγματάκια, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα έχει και αυτές τις ατάκες του Αλέξη Τσίπρα. Από το βήμα της Βουλής μίλησε
για όσα ζούμε το τελευταίο διάστημα. Είχε και λίγο μαρινάκι ο λόγος, χωρίς όμως να πει το όνομα. Αλλά εντάξει, ήταν μια κανονικότατη αναφορά για τον μαρινάκι αυτή του Αλέξη Τσίπρα. Είπατε ότι δεν θα μπορούμε να οδηγηθούμε σε γενναίες αναδιαρθρώσεις αν δεν δώσουμε ασυλία στα τραπεζικά στελέχη. Για την υπόθεση της Fortnite είναι αυτό. Ποιες είναι αυτές οι γενναίες αναδιαρθρώσεις που έχετε στο μυαλό σας και πιθανώς να εμποδιστούν? Μήπως τελικά στο μυαλό σας, εκτός από τα θαλασσοδάνεια, έχετε και την υπόθεση της Fortnite? Ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή τη μεγάλη και γενναία αναδιάρθρωση που ο φίλος σας, υποστηρικτής σας και χορηγός σας επιχειρηματίας έρχεται να πάρει μια επιχείρηση με ένα κούρεμα πάνω από 90% των χρεών που δεν θα μπορούσε να δει κανένας επιχειρηματίας καμία υγιής επιχείρηση σε αυτή τη χώρα. Αν αυτός είναι ένας από τους λόγους που προχωρείτε σε αυτή τη διαδικασία, και πάλι πιστεύω ότι δυστυχώς για εσάς σήμερα σας πιάσαμε για μία ακόμη φορά, όπως λέει ο λαός μας, με τη γίδα στην πλάτη. Ήταν τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα προς τη Νέα Δημοκρατία και φυσικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη σύνδεσή του με το Μαρινάκι, για όλα αυτά που γίνονται, εκείνα τα περιβόητα air condition και τους υπολογιστές που είχε κάνει δώρο ο Βαγγέλης Μαρινάκης στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά είχαμε μάθει τότε ότι ήταν ένα πολύ καλό πακέτο, πολύ, πολύ λίγα λεφτά, δεν ήταν τίποτα, ένα συμβολικό ποσό. Όπως έλεγαν ορισμένοι, okay, το ζήσαμε και αυτό. Υπόθηκαν αρκετά σήμερα στην Βουλή από τον Αλέξη Τσίπρα και από ό,τι βλέπω σχολιάζονται και αρκετά τις τελευταίες ώρες. Είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά ξεκινάει το πρωτάθλημα. Τι έγινε, τι θες? Τώρα θα πάω στο διάλειμμα. Θα μπει σε κανονική ροή, εντάξει? Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Πες μου, έπινες καφέ έξω, ε? Ποιο είσαι, το μεσαίο είσαι? Το μεσαίο. Τώρα σε άνοιξα, θεωρείς? Έλα, έλα, ναι. Εγώ γιατί δεν σε ακούω? Έλα. Α, τώρα ακούω. Κάποια στιγμή τα άλλα μέσα που δουλεύουμε θα πρέπει να καταλάβουν ότι στην ώρα έχουμε εκπομπή. Εντάξει. Καλά, εντάξει, δεν θα σου δώσω τώρα. Και να δίνουν αλλού αυτά! Δεν θα απολογηθείς εδώ πέρα τώρα. Δεν θα απολογηθώ. Διάβασα blog λίγο. Πιανού. Γιώργου Μπόγρη και είπα ότι είναι το που λένε τη εκπομπή. Είναι ένα από τα που λένε. Όχι το ένα. Πολύ ωραίος τύπος, ναι. Ναι. Και τώρα έλεγα λίγο και αυτά που υπόθηκαν στη Βουλή από Αλέξη Τσίπρα. Ο Χρήστος είπε τίποτα γι' αυτό ή δεν το σχολιάσατε? Δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε γιατί πιο αθλητικά πήγαμε. Ναι, αυτά δεν ήταν. Το ζουμί είναι τώρα ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα της καρδιάς μας. Εντάξει, μετά τις 7 θα μοιράσουμε εκατομμύρια πάλι. Τι είναι αυτό, ρε? Δεν έχω μελετήσει καθόλου, αλλά με ταχύτητα θα προσπαθήσουμε. Σιγά. Σε θέλω να σε καλά. Σιγά. Αναρρόφηση. Σιγά. Έφαγα ένα κινέζικο πριν. Προσπαθεί να ανέβει, να βγει έξω πάλι. Είναι γενικότερα από χθες το βράδυ, παιδιά, να ξέρετε, ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν είναι σε καλή κατάσταση. Το πάει τάπα. Πολύ άσχημα, μοιράζουμε λεφτά. Μίλα καλά, ρε. Το πάει τάπα, είπα. Τι είπα? Τι είναι αυτό? Τίποτα. Μια έκφραση που δεν είναι. Ραδιοφωνική. Όχι, είναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν είναι κάτι το οποίο. Είναι της πιάτσας. Της πιάτσας. Λόγια του. Τα λέτε εσείς, τα λάνια. Έχω σπουδάσει το Πανεπιστήμιο της Ζωής. Διάβαζα ένα τέτοιο. Τώρα μπορώ να σε κλείνω όποτε θέλω. Μετά τις 7 θα κάτσω εγώ από γύρω. Για μίλα. Λοιπόν, έλα πάντα τότε. Αχ, τέλειο! Τρομερό! Δεν σε ακούει κανένα. Άμα θέλω. Δεν σε ακούει κανένα. Μίλα. Ναι. Μίλα. Ρε πάτα το. Μίλα. Ρε παιδί μου, μίλες, δεν είναι θέμα αυτό. Μίλα, πες ό,τι θες. Εμείς θα πάμε στο διάλειμμα, λοιπόν. Ο Παπαδόπουλος μιλάει μόνος του. Εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε στο τέλειο μας. Την επόμενη εβδομάδα δεν θα κάτσω το κάτσε όσα ρε, περίμενε. Μ' ακούς? Έλα. Λοιπόν. Τι ρούφια είναι ηλικία λέγες να κάνεις πριν για το τσιγάρο και τέτοια? Ναι. Αφού έχει ξέσει το ραδιόφωνο, ακούγεται έξω. Έλα, ρε, στο καλό. Διάβασα πάρα πολύ ωραία. Λέει καλησπέρα, 1142 εκεί είναι. Πάω Καστοριά. Κακό ήταν, εντάξει. Τι κακό, ρε! Δεν μ' άρεσε, έλα, στην τσάπα άνοιξα. Έλα. Πάμπρικ. Είσαι λίγο! Πάμπρικ. Πάμε! Βασικά, εγώ θα φασίσω. Άμα θέλω, πάμε. Καλά, εγώ θα φύγω, εσύ κάνω ό,τι θε. Αντέ, γεια! Όχι, περίμενε, τι ώρα είναι. 7 είναι, αγάπη. Ωραία, το έχω, έλα. Καλημέρα. Καληνύχτα! Πάμε και επιστρέφουμε. Ρε, θα μας σκοτώσεις, ρε. Θα μας σκοτώσεις. Ειλικρινά τώρα. Το έκανες αυτό το πράγμα. Η αγάπη, να ξέρετε, έχει ένα κακό χούι.
Κάλτσα τώρα στην καρέλα που καθόταν αυτή πριν. Χαμηλώνει για κάποιο λόγο, ενώ δεν είναι και το πρώτο μπόι και θα έπρεπε να έχει ψηλά την καρέκλα. 1,70. Την έχει χαμηλά. 1,70. Δεν... Μόνο αλήθειες εδώ. Εντάξει. Μόνο αλήθειες. Λοιπόν, δεν είσαι 1,70. Άντε. Μόνο αλήθειες, σε παρακαλώ. Δεν είσαι 1,70. Εμείς εδώ είμαστε ρεαλιστές. Χαμηλώνει την καρέκλα. Βάζουμε τα πράγματα σε σωστή τους βάση. Εγώ έχω συνηθίσει αυτή την καρέκλα να ψηλά. Και πάω να κάτσω και φεύγω. Και φεύγω μέσα στην καρέκλα για κάποιο λόγο, έτσι όπως την έκανε. Δηλαδή, Παναγιά μου, θα σκοτωθούμε. Δηλαδή, Παναγιά μου, μακριά από εμάς. Ναι, μια στροφάκα, αλλά Γιώργη. Λοιπόν, σαν το σκύλο με τη γάτα. Συνεχίζουμε εδώ στο Λίπερ 107. Λοιπόν, έλα. Έλα. Λε... Γιατί είναι τόσο μπροστά η οθόνη. Γιώργη. Λοιπόν. Περίμενε. Λοιπόν, λέω. να... Λέω. Μια φοβερή μέρα. Να δώσω κι εγώ προγνωστικά. Γιατί μπορώ. Γιατί μπορώ. Θα παίξεις ή άλλα, ό,τι να είναι. Δεν ξέρω. Έχεις πρόβλημα. Θα πω ό,τι θέλω. Δεν πάει έτσι όμως. Λοιπόν. Ας στείλεις κόσμο φυλακή. Πιθανό. Πιθανό λες. Αλλά. 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 Μάλιστα. Αλλά. Λοιπόν, αφού λοιπόν μπει και, και κατάλληλη μουσική υπόκρουση. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι κακό. Δεν είναι κακό. Είναι κακό. Είναι το τραγούδι που βάζουμε όταν κάνουμε τις προβλέψεις μας κάθε Παρασκευή για τα παιχνίδια της Super League της αγαπημένης μας. Από πότε? Η οποία επιστρέφει ξανά στην καθημερινότητα. Από πότε μωρέ φάζουμε το τραγούδι? Τι νομίζω ότι είσαι στην Αγγλία? Αχ, μην πάρω από ψάχνουμε την Αγγλία. Χαμήλωστε, ναι, χαμήλωστε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πανιώνιος Ολυμπιακός. Θες να πεις πρώτα μία το πρόγραμμα ολόκληρο και μετά να πάμε στα... Όχι, δεν θέλω. Αύριο το απόγευμα, Σάββατο δηλαδή, φίλοι μου και φίλες μου, 23 του Νοέμβρη. Από το Nova Sports 1. Δεν κάνω διαφήμιση. Κάνω. Πανιώνιος Ολυμπιακός, 7 και μισή. 7 και μισή. 800 τώρα έχω να πει. Το είπα ωραία. Το είπες ωραία, ναι. Ναι. Πες, Πανιώνιος Ολυμπιακός. Όλοι οι πεζέρα περιμένουν. Αν δεν είναι η Παπαδόπουλε. Λοιπόν. Έλα, σοβαρέψου. Ο Ολυμπιακός έχει Champions League. Ναι. Την επόμενη εβδομάδα. Πες μας κάτι που δεν ξέρουμε βασικά. Και έχει και το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Καλά τα λες. Άσχετο. Πιστεύω ότι δεν θα είναι ένα μάτς που θα έχει πολλά γκολ. Ναι. Είναι πολύ χαμηλές οι αποδόσεις. Ναι. Θα έλεγα. Ναι. Από ό,τι βλέπω, κασάνι ανοίξω και τη γνωστή μπλε εταιρεία. Άνοιξε την. Ναι, με το WiFi. Άνοιξε. Δεν ανοίγει. Είσαι στην Αυστρία με το WiFi. Ναι, το WiFi είμαι, ναι, στο. Αχ, τι καλά. Στη Βιέννη. Σκέφτεσαι κι αλλιώς όπως την ανοίξει και χαίρεσαι. Σκέφτεσαι εκεί. Πότε ήρθα. Ηλιακό. Πότε έγινε αυτό. Εγώ που ήμουν. Μα τι συμβαίνει. Η Αυστρία δεν θα έλεγα ότι είναι ηλιακή, αν και τώρα τα Χριστούγεννα είναι πολύ ωραία. Μια χαρά είναι. Ναι, όπου και να είσαι, καλά είναι. Μακριά από εδώ, σωστό, ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι, σκύλε, λοιπόν. Καλά, διπλό και over 1,5 είναι χαμηλό. Μία ώρα θα κάνει τώρα, παιδιά. Καλημέρα, καληνύχτα. Θα ξημερώσει Σάββατο. Διπλό και over 2,5. Διπλό και over 2,5. Ένα 80. Όλα καλά. Διπλό και over 2,5. Όλα καλά. Διπλό και over 2,5. Ή αλλιώς 2-3 γκολ. Ένα από τα δύο. Διαλέξτε και πάρτε. Εγώ θα πω. Νι. Δεν θα πω. Πάμε παρακάτω. Γιατί ρε? Γιατί δεν μου έρχεται τίποτα τώρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, Λαμία Ξάνθη στις 8. Λαμία Ξάνθη. Λαμία Ξάνθη στις 8. Λαμία Ξάνθη, καλά τα λες. Η Λαμία Επέα έχει βγάλει με Άκη Μάτζιο 2 συνεχόμενες νίκες. Ναι, γεγονός. Το ψιλοπαλεύει, έχει ανακάμψει. Ναι. Η Ξάνθη δικαιώνει τον Νίκο Παπαδόπουλο που έχει πει στην αρχή ότι είναι μια φούσκα που θα ξεφουσκώσει σιγά σιγά. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο η Λαμία μπορεί να πάει σε τρίτη διαδοχική νίκη. Δύσκολα δέχεται γκολ και η Ξάνθη είναι μια ομάδα που δύσκολα σκοράρει μέχρι στιγμής. Θεωρώ ότι η Ξάνθη διπλό δεν μπορεί να βγάλει. Είμαι ανάμεσα στον Άσο και το Χ. Χωρίς όμως να είμαι κατασταλαγμένος απόλυτα. Δηλαδή δεν ξέρω αν η Λαμία είναι ικανή να κάνει τρίτο σερί τρίποντο. Περισσότερο με γαργαλάει το Χ, να σου πω την αλήθεια, στο 2,90. Ναι. Αυτό. Με λίγο ρίσκο, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά νομίζω ότι η Ξάνθη δεν μπορεί να βγάλει διπλό, δύσκολο. Ναι. Δεν άκουσα τι είπες, αλλά καλά τα είπες. Ωραία, μπράβο, αγάπη. Να, στα τέτοια. Κυριακή! Η κοντή γιορτή. 24 του Νοέμβρη. Που η γενέθλια μανούλα μου! Να τη χαίρεσαι. Ατρώμε το σοκ. Στις 5. 1,80 ο Άσος. Γιατί φωνάζεις? Ο Όφη, ο οποίος ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη αγωνιστική. Πες μας κάτι που δεν ξέρουμε, ρε Νικό. Μας είσαι πει αυτό γνωστά. Μπορεί κάποιος να μην το θυμάται. Ποιος? Σαν δεδομένο. Αυτός! 1-0. Λοιπόν.
Ο Ατρόμητος που άλλαξε και προπονητή στη διάρκεια της διακοπής. Με υπηρεσιακό είναι τώρα. Ποιον έχει? Αυτόν. Αυτόν. Πες στον αέρα, μορικότα. Πού πας? Τι είπατε? Τι κάνει? Όχι, δεν μιλάω. Με έχεις τραβήξει την προσοχή τώρα. Μου έχεις τραβήξει το ενδιαφέρον. Τι έχεις? Εσόρουχα. Όχι ρε, στον αέρα, είναι δυνατόν? Τι κάνεις εκεί? Παιδιά, δεν μπορώ να σου πω τι κάνει τώρα κάποιος στον αέρα, είναι ντροπή. Αυτό είναι πολύ αντικαθομονικό τώρα που κάνεις. Με μπουκωμένο το στόμα. Κάνει και μια φούσκα στον αέρα και σηκάς την. Μια τσίχλα πήρα. Μια τσίχλα, δεν είναι ραδιοφωνικό. Μα δεν ακούγεται. Ωραία, τρώμε το σόφι. Ποιον έχει προπονητή ο Ατρόμητος τώρα? Με υπηρεσιακό πάει, αφού δεν βρήκε τέτοιο. Θα μας ενημερώσεις λίγο. Τι? Ποιον έχει προπονητή ο Ατρόμητος? Τι ρίρε, αγάπη. Τι? Με την τσίχλα πάρε και μπαμπαλού. Α, σας είχα μερές. Και κάνε φουθκίτσε. Έλα, βάλε Δευτέρα. Τι θες? Ποιος είναι στον Ατρόμητο? Με προκαλείς τώρα. Γιατί? Αυτός. Αλλά είμαι καλός άνθρωπος και εγώ δεν μιλάω έτσι. Α, ναι, γι' αυτό. Θα πεις. Γκολ γκολ είναι το μάτς. Για μένα. Στην... Για κάποιον άλλον μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ναι, στη Νέα Σμυρνή. Στο Pierre Stier. Ναι. Το γεγονός ότι... Το συγκεκριμένο γεγονός έχει ξεκινήσει. Ποιο γεγονός? Με Κορακάκη και Φρυδόπουλο προχωράει προς τον παρόν ο Ατρόμητος. Μάλιστα, ωραία. Υπηρεσιακή λοιπόν μέχρι να βρουν ένα νέο προπονητή. Στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος δεν είναι προηγούμενη αγωνιστική. Καλά ήταν εσύ. Δεν είναι συναδελφικό. Σίγουρα δεν βοηθάει. 2-0 έχασε τον Ολυμπιακό. Δεν βοηθάει η ιστορία της εκπομπής, αυτό το οποίο κάνει. 2-0 λέμε. Το goal είναι στο 1-93, πάρα πολύ καλό. Mm-hmm. Και θα μείνω σε αυτό γιατί για μένα, παρόλο που δίνει 4-75 τον όφη, το θεωρώ υπερβολή. Φέντερ για Ναδάλ, ίσως να τελειώσει όσο καλύτερος όλων των εποχών. Μπράβο! Καλά τα λέει. Μάλιστα. Πολύ καλά τα είπε. Αστέρας Τρίπολης, Νουπουθού, Βόλος στις, ναι, 5 και 4 την Κυριακή. Ο Βόλος, ο οποίος συνήγησε την προηγούμενη εβδομάδα. Ρε, μας κάνεις ολοκληρωτικά. Σταμάτα, μωρέ! Τι δίνεις? Τι δίνω? Θα κλείσουν όλο το ραδιόφωνο, άντε. Τι δίνω? Θα κλείσουν όλο το ραδιόφωνο. Σιγά. Δεν είσαι ραδιοφωνικό αυτή τη στιγμή. Αρχίζει πάρα πολύ. Εσύ δεν είσαι ραδιοφωνική που κόβει τον ερμό του συμπαρουσιαστή σου. Συμπαρουσιαστή. Πες το! Άσο η Τρίπολη. Ωραία. Πάω Καέλ. Πάμε παρακάτω. Γιατί? Τι να πω τώρα, ένα 17 δίνει τον Πάοκ. Και ο Πάοκ μου δίνει την αίσθηση ότι έχει περισσότερο στο μυαλό το μάτς με τον Ολυμπιακό παρά αυτό με τη Λάρισα. Ναι. Τι να πω τώρα για αυτό το μάτς. Τι να πεις για αυτό το μάτς. Τι να πεις. Γι' αυτό σου λέει. ΑΕΚ Άρης. Τι να πεις για αυτό το μάτς. ΑΕΚ Άρης. Γκολ γκολ. Ξεκινάμε από εκεί. Δέλη ζήσεις. Ξεκινάμε από εκεί, θα δούμε. Άχρε να γίνει αυτό. Το γκολ γκολ στο ΑΕΚ Άρης δίνει 2-0-5. Βάλτο. Εγώ το θεωρώ πολύ τίμιο. Βάλτο. Το συγκεκριμένο. Βάλτο. Γκολ γκολ μπορεί να έρθει ένα 2. Δεν ξέρω. Βάλτο. Από αποτέλεσμα. Βάλτο. Έχει 2. Ναι. Έχει 2. Πανετολικός Παναθηναϊκός. 2-20 Παναθηναϊκός. Ο οποίος έχει πολύ καλή ψυχολογία μετά την νίκη της ΑΕΚ. Ο Πανετολικός δεν βλέπετε. Το 2-20 του Παναθηναϊκού είναι ελκυστικότατο. Αυτά. Ναι. Θαυμάσιο. Ωραία. Εσύ δεν έχεις πει τίποτα το μεταξύ. Βλέπω. Θα κάνω προβλέψεις. Είπε για το πρώτο λοιπόν, παιχνίδι. Λοιπόν, περίμενε, θα κάνω. Θα κάνω, θα κάνω. Θα κάνω. Πανιόνιος Ολυμπιακός, θα πω. Over 2,5. Λαμία Ξάνθη, θα πω. Τι φίλτρο έχεις βάλει στο story? Λαμία Ξάνθη. Ελά, Γιώργη. Γκολ γκολ θα πω. Ατρόμητος Σόφι, γκολ γκολ θα πω. Αστέρας Βόλος. Όλα γκολ γκολ θα τα βγάλω. Αστέρας Βόλος. Χι ημίχρονο. Χι ημίχρονο. Πάω Καέλ. Κάποιο ειδικό. Anytime θα φτιάξει τώρα η αγάπη με σούτ έξω από την περιοχή. Ναι. Με το κουντεπιέ. Όπα. Περίμενα να δω αν υπάρχει πρόβλημα. Ξύπνησε θέμα με το κουντεπιέ τώρα, περίμενα. Καλά, θα πω τα υπόλοιπα και μετά θα σου πω γι' αυτό. Λοιπόν, τι άλλο? Α, Κάρις, γκολ γκολ. Πολύ τίμιο.
Θα έβαζα και Άσο και Γκολ Γκολ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν εμπιστεύεσαι την ΑΕΚ. Όχι, για να. Θα το έβαζα. Δεν φάλε, πάντα. Και Πανετολικός Παναθηναϊκός. Συμφωνώ με το φίλο Αποστόλη που μου στέλνει τώρα η καλή, δεν κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Έχουμε γραμμή. Α, περίμενε, έχουμε γραμμή, βεβαίως. Μόνος μιλάς. Έχουμε γραμμή, να πάμε. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Μας ακούτε? Ναι. Τι κάνεις ρε Νίκο πάλι? Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά είμαστε, εσείς? Μια χαρά, μόνο 4,5 λεπτά στην αναμονή. Μια χαρά φίλε, πολύ καλός. Ο Βαδόπουλος δεν είναι κάτι. Πολύ καλός. Τελευταίος την πιάτα, έμουν να την παρέλαβα κιόλας. Πες το Βαδόπουλο, δεν είναι κάτι. Τι γίνεται φίλε? Τι να γίνει, αγάπη, ορίστε. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Την κουκούλα την έχεις μαζί? Όχι, γιατί τι έγινε, πάλι βρέχει. Oh. Όχι, για το 1142. να σου πω κάτι. Κάνω πάρα πολύ υπομονή. Κουκούλα δεν γίνεται να ξέρεις, αυτό με κουκούλα το κάνει. Κάνω πάρα πολύ υπομονή, τους δίνω ακόμα λίγο χρόνο. Αλλά αν το συνεχίσουν, συγγνώμη παιδιά, θα κάνω το καθήκον μου. Θέλαμε δώσει καμιά μέρα. Δηλαδή, σοφάβασκα να δώσω σοφάει, ένα. Θέλει, θέλει έναν, να με δώσει. Θέλαμε δώσει. Όχι εσένα, γενικά. Έναν. Ναι. Τέλος τον πάντων. Τέλος τον πάντων, καλώς. Κατάλαβες φίλε Νίκο πως είναι τα αφεντικά. Είδες τις έλεγε ο άλλος. Τι είναι τα αφεντικά φίλε. Τι είναι τα αφεντικά, τα κάνεις στους υπόλοιπους. Δηλαδή. Του επόμενου. Για ποιο πράγμα λες, για το Δελιζήσι. Αυτό που σε έκανε ο Χρήστος το πριν από... Για το Δελιζήσι, γιατί τα λέμε όλα ρε φίλε. Κατάλαβες. Εγώ με Χρήστος είμαι. Καλά εσύ, εσύ είσαι με ό,τι... Για την εβδομάδα, βλέπεις τι κάνεις. Φίλε Αντώνη, για 4 ψωροχιλιάρικα το μήνα. Εντάξει, δες τι τραβάμε τώρα. Για 1.000 την εβδομάδα τα ανέχεσαι. Έλα. Για 1.000 την εβδομάδα τα ανέχεσαι. Τίποτα ρε, για 4.000 τώρα. Για 1.000 την εβδομάδα τώρα καθόμαστε και ανεχόμαστε τις συμπεριφορές. Δηλαδή τι νομίζουνε. Έξαλλος. Έμα τώρα δηλαδή. Χθες επέρασε από το μυαλό μου σε κάποια... Έλα. Αντώνη. Το χάσαμε ρε. Πάει ο Αντώνη. Αντώνη ξαναπάρε, έπεσες. Λοιπόν, έχω βρει ειδικό φωτιά. Όπα, κάτσε γιατί έχουμε και άλλη γραμμή. Τι καλησπέρα. Είναι, καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Σε εκπομπή πήρα παιδιά. Σε εκπομπή πήρατε, ναι. Ναι, γιατί συγγνώμη και ονοχλώ την εκπομπή σας. Είναι για κάτι εισιτήρια να πάρουμε. Α, θα καλέσετε. Και περιμένουμε, θα καλέσετε. Περιμένουμε από έξω είμαστε κάπου. Χτυπάμε από το σταθμό και δεν μπορούμε θα να μην. Θα καλέσετε ξανά στις 7.30. Μας ακούτε? Να ναι, να περιμένουμε από έξω. Α, είστε απ' έξω. Α, είστε απ' έξω. Μάλιστα. Έρχεται εδώ πέρα να σας τακτοποιήσει. Ευχαριστώ. Καλά. Γίνονται και αυτά ζωντανές εκπομπές, κυρίες και κύριοι. Αυτά μόνο στο Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, τρομερά πράγματα. 2-3-10-2-87 και 3-8 για ανοιχτές οι γραμμές. Όσο η αγάπη λέει το ειδικό της. Λιμνιός, να σκοράρει και να δώσει assist. Ναι. 10. 10. Ναι. Αυτό είχα να πω. Με ευχαριστείτε τη Δευτέρα. Μάλιστα. Αυτά. 10 λιμνιός, Μπορώ να αποχωρήσω τώρα μετά από αυτό γιατί έχω δώσει πάρα πολύ. Ζουμί! 10 λιμνιός, Εντάξει κόλλα, 10 είπαμε, δεν είπαμε 15. Ναι, ποιος είναι? Μάλιστα. Τρομερά πράγματα. Α, έχουμε γραμμή. Κάτσε, πού είναι? Έλα Γιώργη, πού είσαι? Άντε Γιώργη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Από πού μας παίρνετε? Από την εκδοτική Πολύχνη. Αχ, Πολύχνη, αγαπημένη μου πόλη. Το ονοματάκι σας? Γιάννης Αγιάννης. Γεια σου Γιάννη Αγιάννη. Γιατί φωνάζεις μωρέ? Μη φωνάζεις. Θες να πεις στο διαγωνισμό για την τοστιέρα για τον αφιγραντήρα. Για τον αφιγραντήρα. Για τον αφιγραντήρα. Πολύ καλή διάθεση.
Φαντάσου, όταν δεν μπορώ την υγρασία. Δεν μπορεί την υγρασία, φιλαράκι μου. Σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω. Γιατί έχει νεύρα, τι έγινε? Δεν έχω νεύρα, έχω μια περίεταση γενικότερα, γιατί από χθες το βράδυ είμαι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά τα διαχειρίζομαι, προσπαθώ λίγο να τα φτιάξω. Το σε πάει τάπα το εξήγησες, τι σημαίνει? Το με πάει τάπα είναι ότι χθες το βράδυ έχω μείνει πηγαίνοντας προς το σπίτι μου λίγο έξω την Περαία, στη μεσαία λωρίδα από τις 3 ενός κεντρικού δρόμου με το αμάξι, και να περνάνε οι άλλοι με 100 και 110. Τέλεια. Εντάξει. Και στα καπάκια το βράδυ. Γιατί ξέρεις να βάζεις. Μου βγάζει πρόβλημα και το λάπτοπ. Και λέω δηλαδή τι άλλο έχει μείνει. Όχι φίλε, μάλλον από εκεί που έβαλα βενζίνη πρέπει να ήταν τόσο μούφες που πρέπει να πάω το κάψω. Γιατί άλλαξα αντλία. Όχι, αντλία δεν έχει σχέση με τη βενζίνη, να ξέρεις. Αντλία βενζίνης μου είπε τώρα, και εγώ το μεταξύ το κατάλαβα. Έλεγε η αντλία βενζίνης, ναι, δεν χαλάει, ναι, από τη βενζίνη που βάζει. Ναι. Αυτό σου λέω. Πάντως δικαιώθηκα, γιατί όταν το πήγα στο συνεργείο μου λέει, όντως αυτό είναι, μου λέει, θα σε πάρω, λέει, να δουλέψεις εδώ. Το διάβασα κατευθείαν το αυτοκίνητο, ρε φίλε. Αφού σου λέει δεν έχει. Σπουδαία δουλειά θα κάνει. Εντάξει, όχι, όχι. Εντάξει. Αλλά εντάξει, έγινε και αυτό, ταυτοποιήθηκε. Γενικότερα, παιδιά, όποιος άλλος θέλει λεφτά, εδώ πέρα, μοιράζουμε. Που μοιράζεται για το προγνωστικά, τι? Α, μοιράζεται λεφτά. Με τα προγνωστικά, αφού φίλε, τα οποία δώσαμε, θα βγάλετε τώρα πενθήμερο στη Βιέννη από τα Χριστούγεννα. Από μένα, ναι, από τον Παπαδόπουλο δύσκολα. Παπαδόπουλο έπαιξε χρυσταρί. Είπα γκολ και έχει δύο. Ναι. Όχι, εμένα γκολ δεν θέλω. Θα με βγει ψυχή. Θα πάω και πέντε ώρα το πάρω. 1-3 θα το πάρω. 1-3. Α, το 0-3, μαγείρε 1-3 δεν έχω πρόβλημα. Α, μπράβο, εκεί πέρα να βάλω και ένα γκολ στη μίση με το. Έτσι, παιδιά, χαμηλά την μπάλα. Με τον Ολιβέιρα. Πείτε. Λοιπόν, γιατί. Θα πάω και στο μπάσκετ πριν και θα μου βγει ψυχή εκεί πέρα. Αυτό είναι κακό. Γιατί κακό? Άρεσε, δεν γίνεται με σου βγαίνει ψυχή. Σωστό. Εντάξει, ρε φίλε, Φιτσπάτρικ έχεις, Φιτσπάτρικ. Να πάω να δείτε τον Λαδό. Καλό, έχεις γίνει πολύ συνδεφιλή τελευταία. Δηλαδή, μου αρέσει ο τρόπος που λειτουργείς. Δυνατό. Δυνατό και πολύ μεγάλο, ρε φίλε. Παίρνε μεγάλα πηγαίρματα που έχουν μαζί αυτά. Γιατί πηγαίνεις έτσι? Εκτός αν έχεις άλλη παρέα. Και δεν θες τη δικιά μου. Εγώ άλλη πάει ρε Παπαδόπουλε. Δεν θέλω να πιάω το πούτι σου με στο θέμα. Εντάξει, άμα είναι να προχωρήσουμε τόσο πολύ στέλιο, δεν πάμε ποτέ, ας το εντάξει. Άρα μπράβο. Δεν θέλω, δεν θα πάω. 3,5 ώρες έργο είναι. Έλα ρε Σκορτσέζε, τι έχεις κάνει, υπερπαραγωγή. Να πάτε καλά να περάσετε. Μάλιστα. Το παίζει το Netflix, το ξεκινάει από 27 Νοεμβρίου. Ποιο ρε? Θα το έχει. 3,5 ώρες για κανένα λόγο. Καλά ρε, το βγάλω σινεμά και 27 τον έβγα, θα το έχει το Netflix. Ναι, αφού είναι η παραγωγή του Netflix είναι. Α, okay, τότε. Α, το δούμε από εκεί τότε. Κοίταξε, εγώ η αλήθεια είναι, δεν είναι είδα πόση ώρα ήταν. Ναι. Όταν έπειρα τα εισιτήρια. Ναι. Και λέω, τι γίνεται. Πήγα 7 η ώρα και βγήκα 10:30. Και λέω, τι γίνεται. Α, πήγες και νωρίς, εντάξει. Καλώς. Εντάξει, ναι. Ξυπνάμε 5 ώρα, Παπαδόπουλε, ξέρει για δουλειά. Σωστό, Στέλιο μου, σωστό. Συνέχισε όμως και βάλε τον επίλογο, γιατί έχουμε ένα ακόμα που περιμένει. Τι είναι, υγεία να έχουμε, γιατί είμαι στον άλλο μια εβδομάδα έτσι και μας πήγε λίγο σε τένο. Σε πήρε και σένα. Καταλαβαίνω. Ο Άρης ανακοινώνει τη συμφωνία του με τον Τολίν Φιτσπάτρικ. Μάλιστα. Εγώ νόμιζα ανακοινώνει τη συμφωνία του με το τέφαρμα του Μαραντόνα. Δύσκολα. Να δεις αυτό στο Netflix με το Μαραντόνα, είναι πολύ ωραίο. Θα το τσεκάρω και αυτό, το σημειώσω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι έφαρμα του Μαραντόνα, είδωνο. Για το Σέρχιο έχουμε κανένα νεότερο, φίλε. Αδερφέ, πώς μ' αρέσει ο Μαραντόνα. Ο Κόκκερ. Φυσικά. Ο Μισούνοφ. Ο Μισούνοφ. Ορτίθ. Βέβαια, δεν είναι. Την προηγούμενη μου ζωή. Ναι, βέβαια. Ήμουνα κάτι. Σίγουρα είσαι να κάνεις. Και κράτησα μόνο τη βία. Άνα, γεια σου. Δεν κάτσε τα λεφτά.
Άρα, μπράβο, σωστό. Σωστά, σωστά. Λοιπόν. Υγεία, υγεία, τίποτα. Και για να κερδίσει τίποτα άλλο. Αυτό, φιλαράκι μου, αυτό. Αυτό. Πιο σημαντικό μάτς του μπάσκετ παρά του ποδοσφαίρου. Και από τη στιγμή που έγινε και το μάτς 5 η ώρα, καλό θα είναι όλοι πρώτο στο παλέ και μετά μόλις τελειώσει να πάνε κάπου και να δουν και το ποδόσφαιρο. Σε ευχαριστούμε, Στέλιο, για να πάμε και στον επόμενο. Γεια σας, Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. 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 Γεια σας. Ξέχασες, Στέλιο, το Ραούλ Μπράβο. Σωστός, ωραία η σημείωση του φίλου, βεβαίως. Εσείς από πού μας τηλεφωνείτε, ποια εξωτική περιοχή της Θεσσαλονίκης τα λέγαμε? Από το ήσυχο, φιλόξενο, ήσυχο Δεντροπόταμο. Το Μονακό του νομού μας, βεβαίως. Έξω από το σπίτι μου τώρα πριν μισή ώρα. Κάτι πυροβολήσανε σίγουρα, δεν υπάρχει. Σφαχτήκανε Πακιστανοί, ένα σφαγμένο έξω από το σπίτι μου. Αμάρε, αμάρε. Ωραία, μπερεκέτια. Αμάν, αστυνομία ήρθε. Τους κάναμε ντου, φύγανε οι Πακιστανοί. Μάλιστα. Μια ώρα έκανε αυτή το πρώτο βοηθό. Τώρα ο Θεός χωρέσει τον να πούμε, τι να του πούμε. Μακάρι να είναι καλά, μακάρι να είναι καλά. Αυτά γύρι. Δεν μου λες για τον διαγωνισμό, έχεις το υδροστοτήρα. Την έχω. Το χρύσαφ. Το χρύσανθο. Οδοστρωτήρα. Χρύσανθος. Χρύσανθος. Παπαδόπουλας. Έλα. Χιλιάρικο την εβδομάδα. Χιλιάρικο την εβδομάδα, ρε. Για φτάνει και 1,5 άμα δουλεύει. Για ψηλά πάνω. Δουλεύουμε τώρα, ρε. Άσε φτάνει τώρα. Και ποιος είσαι, ρε φίλε? Ο Κόκε. Δεν βλέπει κανένα. Κόκε. Άντε γεια. Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά, να σε καλά. Εξωτικός Δεντροπόταμος, θα λέγαμε. Το νέο Μονακό. Τι νομίζετε τώρα, τι παίρνει, βγάζουμε λεφτά δημοσιογραφία. 4.000 το μήνα. Ναι, ρε Νικό, ανεβαίνει ανά μία ώρα, τι κάνει. Όχι, 4 το μήνα, υπάρχει την εβδομάδα. Ναι, τι να πρωτοδώσει. Να, λίγο μια μεταμάξη, μια θα χτίσει ο λογαριασμό του κινητού, μια η βενζίνη, μια θα πάμε να πιούμε κανένα 2-3 μπουκάλια. Δεν ξέρω καμιά μου, τελειώσαμε. Εσένα σε κούρασα, άλλο δεν του κούρασα. 2-3-10-2-87-3-8 αριά. Οι γραμμέ παραμένουν ανοιχτέ. Θα πάρουμε κανένα δεκάλι παράταση. Γουστάρι, θέλει. Στη δίνω γιατί είμαι μεγάλη καρδιά. Είμαι σίγουρο ότι γι' αυτό το κάνει, όχι τίποτα άλλο. Επειδή αργήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε. Με τις δηλώσεις που είχαμε από το Κλεάνδης Βικελίδης. Όποιος άλλος θέλει να βγει στον αέρα της πόλης, εντάξει, να δώσετε και τα δικά σας σημεία ενδεχομένως για την αγωνιστική που έχουμε μπροστά μας. Για ακόμα ένα δεκάλεπτο περίπου θα είναι ανοιχτές. Σε κράζει κόσμος. Οι γραμμές, για ποιο λόγο? Φίλος λέει ότι θα καλέσει το 1142 για το story που ανέβηκε. Γιατί? Γιατί κάτι υπάρχει, Νίκο. Σωστό. Ναι. Ας σου καλέσει. Σωστό. Σωστό. Ας καλέσει. Ναι. Καλέστε, ρε. Κάντε ρουφιανιλίκια κι εσείς 1142. Οπότε ξεκινάει αυτό. Έχει ξεκινήσει ήδη. Πολύ καλό. Θε να πάρουμε Δευτέρα για πλάκα για να. Όχι, το έχουν κάνει όλοι. Δεν είναι ωραίο. Ραδιόφωνο ζωντανό στον αέρα. Ναι, το έκαναν, το έκαναν. Σε ραδιόφωνο το κάνανε. Έγινε, ρε Νίκο, το άκουσα. Πού το άκουσα? Σιρέμισε, μωρέ. Έγινε. Φωνάζει. Δεν το κάνουμε κι εμεί. Το έκαναν όλοι. Φτάνει. Εμείς δεν κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι. Να βγάλουμε κανένα αστυνομικό. Όχι. Ωραία, δε μου. Να βγάλουμε να μα πει λίγο ακριβώ. Λοιπόν, θα καταθέσω τώρα την εμπειρία μου από χθε. Ωχ, ρε Νίκο! Έλα. Όχι, έλα, άστο, άντε τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την αγάπη από εδώ πέρα. Ωραία, κατά τις 9, εντάξει, για να την πάω στη θέρμη, δείτε μου τι καλή αδελφή αγάπη να πάει να κάνει έκπληξη στην αδελφή της. Δείτε λίγο τι καλή αδελφή αγάπη να πάει να κάνει νέο. Okay. Ωραία. Που δεν θυμότανε πόσο χρόνο γινόταν, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ποιο δεν θυμότανε, πρέ, άντε συνέχισε. 40, ναι. 39. Όχι, 55. Άντε συνέχισε. Ναι. Και εκεί που είμαστε με την αγάπη, πώ λέγεται εκείνο ο δρόμο, η Ανθέων που ανεβαίνει, τη λέω την αγάπη λίγο σε κάποια φάση. Σαν να μην τραβάει το αυτοκίνητο, του λέω κάτι δεν πάει καλά, λέω κτλ. Και η αγάπη μεταξύ λέει κάτι. Εγώ δεν σπρώχνω, λέει. Ξέρεις τι θα έκανα. Αλλά λυπήθηκα να σου το πω γιατί είδα ότι. Θα έπαιρνε ταξί και θα με φυσικά. Καλά θα έκανε. Με το που με κατεβαίναμε, θα έπαιρνε ταξί. Μα εσύ δεν μπορεί να με βοηθήσει. Δεν θα καθόμουν. Σε κάτι. Τι να κάνει να κάνει. Συγγνώμη που το λέω. Γιατί τι να σε κάνω. Αυτό. Τι θα σε. Λοιπόν. Σε λυπήθηκα, μου το είπα. Θα βάζει να μάξει την καλή πραγματίστη ή τέλο πάντων. Φτάνουμε λοιπόν σε τέτοιο. Σου έτυχε μετά που με άφησε. Ναι, πάλι καλά, πραγματικά. Και έξω από την Περαία κιόλα, εντάξει. Ναι. Και εκεί που είμαι μεσαία λωρίδα, στον κεντρικό δρόμο που πηγαίνει προ Περαία. Σε προσπέρνει να είναι αριστερά. Το αμάξι αρχίζει να σβήνει, σβήνει, όλα τα φώτα αναμένα κτλ. Πατάω αλάρμ, έρχονται οι άλλοι με 100, με 90 κτλ. Ναι. Αρχίζουν να κορνάρουν από πίσω. Του, φωνέ και τέτοια λοιπόν. Και να περνάνε όλη βολίδα και να βγαίνω εγώ τώρα από τα αμάξι να περιμένω να κόψω από πίσω κίνηση, να αρχίζω να το σμπρώχνω, μάνι να πάει στην άκρη του δρόμου πριν περάσει κανένα και με κόψει. Και το πάμε με τα πολλά. Μετά πολλά το πάμε στην έκτη του δρόμου. Έρχεται η ειδική. Έπεσε και πάνω σαριανό και τα λοιπά. Κουλουπού, ωραία. Πάμε, τα αφήνουμε σπίτι. Το πήγαμε σήμερα, έγινε η δουλειά μας. Μπράβο, Νίκο. Σε αυτά να είναι. Εντάξει. Σε αυτές τις καταστάσεις σημαντικό είναι να λειτουργήσει ψύχραιμα. Και παιδιά,
Βοηθάτε και κανένα να βλέπετε ότι έχει θέμα στον δρόμο. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει και ο φόβος, μήπως είναι κανένας περίεργος, οκ, okay, αλλά. Τουρέκιτα και λύ. Πάρουμε. Πω. Τώρα θα κάνω σαν την αγάπη. Να μου κάνεις έκπληξη τα γενέθλιά μου με τσουρέκι. Να μου κάνω. Και θα κάνω εγώ στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Δεν θα κάνω τίποτα. Εγώ σου κάνω. Α, τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είδες το μήνυμα από Τσετίνο στην σουσπέκτη της Τότενα. Ωραίο, ναι. Κάτσε, έχουμε γραμμή, περίμενε. Γεια σας. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας, ποια περιοχή μας καλείτε? Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνετε? Εξωτική Αγγλία. Αποστόλη, γιατί ακούγεσαι περίπου? Καλοκαιρινή. Ακούγεσαι αλλιώς. Συγγνώμη, δεν ξέρω τι γίνεται. Αποστόλη, πόσο? Λοιπόν, Νίκο. Περίμενε, περίμενε, τι καιρό έχω εκεί? Βροχή και Άγιος ο Θεός. Τα γνωστά δηλαδή, εντάξει. Τα γνωστά δηλαδή, ναι. Για Νίκο. Έλα. Θα σε έπαιρνα χθες τηλέφωνο βασικά, αλλά επειδή θα δευτερολογούσα, δεν ήθελα, ρε παιδί μου. Ναι, φίλε, αγαπητοί μου. Ρε φίλε, όχι απλά θα έπαιρνα τηλέφωνο, στο 1140, πόσο είναι. Ναι, αλλά είναι του Μαρινάκη. Θα έβγαζα και φωτογραφία, μη τυχόν και προλάβει να το σβήσει μέχρι να έρθει. Μη τυχόν και τον χάσω τον κερατά. Τέτοιος είσαι. Θα έδινε μαζί σου. Θα έδινες δηλαδή, ε. Σοβαρά σου μιλά. Θα έδινα, φιλέ, από τη στιγμή που το κάνεις μέσα στο μαγαζί, ενώ γνωρίζω ότι δεν επιτρέπεται, το κάνεις για να με προκαλέσεις. Δεν συζητάμε τώρα. Εντάξει. Ναι. Το κάνεις εν γνώση σου για να με προκαλέσεις. Ναι, αφού λοιπόν δεν με προκαλέσεις. Επειδή είσαι ένας άνθρωπος που. Εννοείται ότι πρώτα θα πάω στο μαγαζάτο να τον πω, κοίταξε να δεις. Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να επέμβεις. Εάν δεν κάνει κάτι, τότε θα πάρω τηλέφωνο. Σε πάει καρδιά για να γίνεις ρουφιάνος, σε πάει καρδιά δηλαδή. Θα δώσω μια ευκαιρία στο μαγαζάτορα και σε αυτόν που καπνίζει. Εάν δεν θελήσουνε. Έτσι το δέχομαι, μαζί. Εάν δεν θελήσουνε να συμμορφωθούνε, ναι, τότε θα αναγκαστώ να κάνω αυτό που δεν μπορεί να κάνει αυτός. Τώρα είμαι μαζί σου. Αν πας σε αυτόν που καπνίζει και του πεις αδελφέ ή το σβήνεις ή παίρνω τηλέφωνο, εκεί σε σέβομαι. Εγώ θα πάω στο μαγαζάτορα, φίλε. Κοίταξε, φίλε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, σεβάσου το, ναι, αυτό και εκείνο, απλά πράγματα. Το ίδιο είναι. Αλλά όχι τώρα, όχι, σε παρακαλώ. Εδώ πέρα τώρα να φανταστείς, μιλάμε τώρα για, εδώ στην Αγγλία τουλάχιστον, μπαίνεις μέσα σε κάτι πειραρίες και βλέπεις κάτι ξεδοντιάριδες με τατουάδες από πάνω μέχρι κάτω, τους χαλκάδες να κρέμονται από πάνω τους, οι νεκροκεφαλές μπρος πίσω στις μπλούζες τους και μόλις θέλουν να καπνίσουνε, μόλις θέλουν να καπνίσουνε, τσούκου τσούκου βγαίνουν έξω στη βροχή και καπνίζουνε. Μάλιστα. Δηλαδή με συγχωρείτε, ρε φίλε, εσύ που είσαι ο Έλληνας, τι είσαι, μάγκας είσαι δηλαδή? Καλά τα λες. Εγώ δεν είμαι κατά το αντικαπνιστικού. Όχι, όχι, εντάξει, Νίκο, όχι, η κατάσταση ήτανε... Άκουσε με. Δηλαδή, έστω να συμμαζευτεί. Πρόσεξε με. Με δεδομένο ότι αυτό το πράγμα γίνεται στην Ευρώπη, εγώ είμαι υπέρ το να γίνει, αλλά πρόσεξε με λίγο. Κάνε και το διαχωρισμό. Κάνε τα παίζουν μαγαζάτρους, παιδιά, χωρίστε τα. Καπνίζοντες, μη καπνίζοντες. Με τι, με ένα σχοινί. Όπως παλιά στο παλέ που μας λέγανε. Εντάξει, δεν υπάρχει έτσι, αλλά βρες έναν τρόπο. Γιατί εγώ δεν σου λέω, το κάπνισμα με ένα σχοινί. Μα αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να γίνουν, Ρενίκο, δομικές αλλαγές ένα μαγαζί για να γίνει αυτό. Και πρόσεξε, είμαι καπνιστής και το κατακρίνω το κάπνισμα. Εντάξει, και όποιος δεν έχει καπνίσει, να μην καπνίσει ποτέ. Γιατί και εγώ κάποτε ήμουν φανατικός αντικαπνιστής. Αλλά απ' την άλλη, άμα το δεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Για σε παρέσει, αγόρι. Ότι είμαστε η χώρα από την οποία ξεκίνησε η δημοκρατία και για να το καπνιστεί. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό, ρε Αποστόλη. Όχι, φίλε. Είναι θέμα υγείας καταρχήν. Δεν είναι θέμα δημοκρατία. Σε παρέσει, ρε. Είναι και θέμα υγείας, ναι, οκ. Okay. Σε παρέσει, ρε. Όχι, καμία. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα δώσεις μια ευκαιρία στο μαγαζάτορα να συμμαζέψει την κατάσταση. Σωστός, εάν σωστός. Ή το μαγαζάτορα δεν θέλει. Είτε ο πελάτης την έχει δει Τσακ Νόρις, θα βγάλεις στο μπετοκλινητό σου μια φωτογραφία, ναι, και θα στείλεις τηλέφωνο, να πάρεις τηλέφωνο. Και αφημί.
Και επίσης, ναι, ο Παναθηναϊκός δεν κερδίζει στην Τρίπολη, στον Πανετολικό. Αγρίνιο, λες εσύ, Αποστόλη μου, δώσε μας τα δικά σου σημεία της αγωνιστικής, κατευθείαν από την Αγγλία. Πίστευα ότι ο Πανετολικός θα την κάνει την κασκαρίκα με το Βόλο, τελικά τη γλίτωσε ο Βόλος, θα την πατήσει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, μπορεί. Πιστεύεις ότι ο Πανετολικός θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό του... Είναι κοντά, είναι πολύ κοντά, το γύρο φέρνει συνέχεια, είναι πολύ κοντά, ναι, συνέχεια κάτι γίνεται και δεν τα καταφέρνει, να δούμε. Ωραία, λοιπόν. Και ναι, παρότι δεν παίζω στοίχημα, πιστεύω ότι το Αστέρας Βόλος θα έχει πολλά goal. Αρκετά γκολ. Πιθανό, όντως, αλήθεια ναι, είναι αυτό. Το πάω Κλάρισα. Δεν έχω κάτι. Πάω Κλάρισα, ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί κανένας δεν σκέφτεται το μάτς αυτό και ειλικρινά ελπίζω να πάνε όλα καλά. Μάλιστα. Απλά πράγματα. Μάλιστα. Κατανοητά. Πραγματικά πιστεύω ότι κανένα δεν το σκέφτεται και καλά που δεν παίζουν και οι ιδανικοί μας αυτό. ΑΕΚ Άρης, τελευταίο. Είναι πολύ εύκολος άσος. Πολύ εύκολος. Η ΑΕΚ ήταν πολύ καλή με τον Παναθηναϊκό μέχρι που... Μέχρι το 60 κάτι ήταν πολύ καλή. Μέχρι που. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, 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 ξέρω. Δεν ήταν επί 90 λεπτά, έχεις δίκιο, αλλά ήταν πολύ καλή. Οπότε... Πιστεύω θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ θα ήθελα, αν με ρωτάς, να έχουμε μπατριδί στην ΑΕΚ, αλλά δεν το βλέπω. Μάλιστα. Δεν το βλέπω. Ωραία. Άρα θα είμαστε εδώ πέρα πάλι Δευτέρα να κάνουμε ταμείο. Και Πανιώνιος Ολυμπιακός. Στη Νέα Σμύρνη. Προβλέπω πάλι το αίμα να τρέχει ποτάμι εκεί στη Νέα Σμύρνη. Παραδοσιακά κάθε χρόνο το έχουμε. Σφαγή δηλαδή θα λέγαμε. Μάλιστα. Πώς γίνεται κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός εκεί πέρα μέσα να κάνει τη μεγαλύτερη ή μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες παραδοσιακές σφαγές του. Ποιος είναι δεν ξέρω. Σε αυτό το μάτς, Κομίνης. Ο Κομίνης. Ο Κομίνης, ωραία. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια θυμάμαι κάτι Ευαγγέλου, κάτι πέναλτι, κάτι offside. Μιλάμε χαμός τώρα, όχι ένα και δύο φάσεις, Είχε πράγμα σε κάθε αγώνα. Γλυκά που γνώσε το μαχαίρι δηλαδή θα είναι στη Νέα Σμύρνη, μάλιστα, ωραία. Εάν δεν το καθαρίσει νωρίς, ναι, ναι. Μάλιστα. Και επειδή ο Πανιώνιος είναι και αρκετά φύλλα προσκύμενος, προβλέπεται να μην βγάζει και άχνα το πρόβατο. Μάλιστα. Η διοίκηση του Πανιωνίου. Μάλιστα. Σωστό. Η διοίκηση, ναι, η διοίκηση. Άλλαξε στρατόπεδο φέτος ο Πανιώνιος, δεν τα λέμε αυτά. Πανιώνιος φίλε, ανέκαθεν ήταν φιλοολυμπιακός. Κάποιες φορές είχε μια ροπή και προς τον ΠΑΟΚ, αλλά τώρα επανήλθε στη ζεστή αγκαλιά του. Επανήλθε. Αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια. Ο κύριος Δάρας, αξιότιμος, κατά πάντα διακριθής γιατρός, αλλά Ολυμπιακός. Είχα κατά τα θέματα. Ο κύριος Δάρας που είχε βγει κάποτε στο Λίμπη, ήταν ότι βγήκε ο. Πέρσι δεν ήταν κάτι. Ο συνάδελφος, πώς είναι, ο Θοδωρής ο Βασίλης. Ωραία, εξαιρετικά πράγματα. Να είστε καλά, κύριε Αποστόλη. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Κυριακός στην εξωτική Αγγλία. Εξωτική Αγγλία. Μάλλον κάποιο λάθος κάνετε. Εγώ είμαι ο κύριος Δάρας. Κάποιο λάθος έχουμε κάνει. Ναι. Πρόεδρε. Πρόεδρε, και εσείς περιμένετε στον Τάνο στη σειρά για τον Πρόεδρο του Βουλίου. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Καλά ήτανε. Κλείσαμε καλά νομίζω την εβδομάδα. Δευτέρα λογικά θα είμαστε εδώ πέρα, έτσι πιστεύω. Για να κάνουμε τον απολογισμό και τη σούμα της αγωνιστικής, η οποία διεξάγεται σε δύο δόσεις και όχι σε τρεις. Δεν έχουμε παιχνίδι τη Δευτέρα. Πάω και εσύ, μη χάσεις λεπτό από την Τούμπα. Πάω TV 499. Μάλιστα. Φυσικά, μέσα Σαββατοκύριακο. Θα ακούσετε ζωντανά και τα παιχνίδια του μπάσκετ, Άρη ΠΑΟΚ, Ηρακλής που παίζει. Αλλά και εκτός να παίζει θα το ακούσετε πάλι και θα έχετε ενημέρωση. Θα ακούσετε φυσικά ζωντανά και το ΠΑΟΚ Λάρισα και το ΑΕΚ Άρης. Είναι γεμάτο το διήμερο, επιστρέφει το ελληνικό πρωτάθλημα. ΑΕΚ Άρης μετάδοση. Επιστρέφουνε Πάρη Τσελεπίδης. Φιλαράκι μου, φιλαράκι μου. Θα στηρίξουμε. Βεβαίως. Και για όλη τη δράση στην Ευρώπη θα ενημερώνει. Τι. Το μάτς είναι 7.30 και 6 στην Τούμπα. Κάνα 20 άλλο το κοινό θα είναι. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Έχει και τα μπάσκετ, το μπάσκετ του Άρη βασικά την Κυριακή. Τι ώρα? 5. Εντάξει, νωρίς. 5. Ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο στο μπάσκετ. Γεγονός. Γεμάτο το σουκού. Χαλός. Όλοι εδώ πέρα στο Λίμπερο. Σε πούλημα. Και εμείς στο Λίμπερο θα είμαστε νοέρα. Καλά τα λες. Για την ώρα σας αφήνουμε. Τα λέμε και πάλι την Δευτέρα. Μπράβο. Σαν το σκύλο με τη γάτα. Ακολουθεί. Έτσι. Το ΠΑΟΚ 24. Να είστε καλά και ακόμη να έχετε καλύτερα. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πάμε.